το θέμα της ηλικίας, η διαφορά. Δεν ξέρω αν εσένα σε τρόμαξε. Πού πάω τώρα, τι πάω να κάνω, πού θα βρούμε κοινό. Θα σου πω, ξέρεις που με τρόμαξε, όχι από ταμπού ή θέματα τέτοια καθόλου. Αυτό που σκέφτηκα όμως είναι ότι εκείνος έχει διανύσει μια διαδρομή, έχει παιδιά, ενώ εγώ βρίσκομαι στο όριο εκείνο που ή θα κάνω, ναι, παιδιά με την επόμενη σχέση που θα σταθώ ή θα το χάσω το τρένο. Και φοβήθηκα ότι ο Κώστας δεν θα ήθελε να ακολουθήσει σε αυτό μου το όνειρο και θα έπρεπε να θυσιάσω ή την ανάγκη εγώ μου για ένα παιδί ή τον Κώστα. Νομίζω πολλές γυναίκες το έχουν αυτό και είναι και μικρότερη διαφορά ηλικίας. Όταν ο άλλος έχει παιδιά από πάνω και αυτά το σκέφτεσαι, λες τώρα δεν θα θέλει, πώς θα το πω, πώς θα το... Της χάρισα τον εαυτό μου με το καλό να της χαρίσω και ένα παιδί. Ναι. Γιατί όχι. Και δεν, δεν σκέφτομαι την ηλικία, γιατί εγώ έχω κάνει συμφωνία με τον Χάρο να συναντηθούμε το 2044. Ναι. Μου είπε εντάξει, μου θέλω τα χέρια και χωρίσαμε και έφυγε. Τώρα δεν με ασχοληθεί καθόλου με αυτό. Κατάλαβες. Οπότε το παιδί θα γίνει. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που ανησυχούν μήπως δεν μεγαλώσει με ποτέ. Θα γεράσει το παιδί, θα είναι γέρατο. Πώς γέρασε έτσι. Χάλια έγινε. Αυτό και πώς του το είπες. Όχι. Το κρατούσες μέσα σου, Δεν το. Δεν μπορεί. Τι να κάνεις, να πιάσεις τον άλλον, να τον ταρακουνήσεις και να του πεις κοίτα να δεις εγώ ή θα κάνω ένα παιδί ή θα με χάσεις. Δεν τα λες αυτά, γιατί. Όχι, δεν τα λες. Τρομάζει κιόλα. Εγώ τι θα σου έκανα, ξέρεις. Θα με έχανες, γιατί με μια γυναίκα που είχα, με μια είναι, μου λέει, κοίταξε να σου πω Κώστα. Ή χωρίζουμε ή παντρευόμαστε. Και εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Μια γιατί έφυγε, μου πει χωρίζουμε. Σου είπα και παντρευόμαστε. Α, δεν το άκουσα αυτό. Εσύ αυτά τα φοβήθηκες στην αρχή. Ναι, αλλά άκου να σου πω ένα μαγικό που ακόμη και σήμερα δεν το έχω εξηγήσει. Βρισκόμαστε σε μια ωραία παραλία, περνάμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε κάνει τη βουτιά μας, καθόμαστε. Το βλέμμα μου γυρίζει και βλέπω μια μανούλα η οποία εκείνη την ώρα θύλαζε το μωράκι της. Δεν ξέρω πώς την κοίταξα, προφανώς κάπως την κοίταξα. Και μετά όμως το βλέμμα μου πλανήθηκε και μου λέει ο Κώστας, εσύ πρέπει να κάνεις ένα παιδί. Και έμεινα σε παύση, γιατί τι είχε μπει στο μυαλό μου, τι είχε μαντέψει, τι είχε διαβάσει. Και έτσι δεν χρειάστηκε να το πω. Ευτυχώς παιδί μου είπε, με ποιον να κάνω παιδί. Ρώτησες, μαζί σου ή γενικά. Γιατί ξυπακούεται. Την άφηνε να πάει να βρει άντρα να κάνει παιδί. Εσείς το παιδί το θέλατε, το θέλετε για για σας είναι η ανάγκη της και είναι και η ανάγκη της και δική μου έκανε. Θα ξανανιώσαμε να κάνω ένα παιδί. Έχω μεγαλώσει 4 παιδιά, τα λατρεύω τα παιδιά μου, η ζωή μου είναι αυτά. Θα κάνατε καλά τα πράγματα με τα παιδιά σας δηλαδή. Πολύ, πολύ καλά. Νιώθετε περήφανος ας πούμε σε μπαμπάς. Πού έχει περήφανος, βασιλιάς νιώθω, πώς να πούμε, δικτάτορας που λένε με τον καλή έννοια. Ναι. Την καλή έννοια που λένε. Που λες, νιώθω πάρα πολύ καλά. Έχω 4 παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, ούτε αλκοόλ, ούτε τζόγο, ούτε να κάνουν αυτό, ούτε τσιγάρο, ούτε τίποτα. Είναι παιδιά που είναι, δηλαδή πήρα ένα παράδειγμα από μένα. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν σας αρκεί το παππούς όμως, θέλατε να είστε και μπαμπάς μωρού. Άμα γίνει για αυτό, μακάρι να γίνει. Ναι. Τώρα που κάνουμε προσπάθεια, τώρα δεν ξεκινήσαμε ακόμα, έχουμε ξεκινήσει πολύ αργά. Μακάρι να γίνει ένα παιδί ακόμα, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν είναι... Δηλαδή θα είναι χαρά για μένα, διπλή χαρά, τριπλή χαρά. Εσύ πώς το φαντάζεσαι? Πώς τον φαντάζομαι σαν ναι, μπαμπά? Ναι, πώς φαντάζεσαι μπαμπά? Ψύχρεμο, γιατί έχει την εμπειρία που απαιτείται και πολύ καλό και ζεστό με τα παιδιά. Νομίζω ότι θα με συμπληρώνει καλά, γιατί εγώ θα είμαι, πώς το λένε, άπειρη και νευρική και δεν θα ξέρω τι να κάνω. Όχι, όχι. Και εκείνος θα τα κάνει όλα ήρεμα και σοφά. Να σε με επιτρέψει. Η μάνα είναι μάνα. Αμέσως μα δεν είναι. Ναι, θα κάνει το παιδί της. Δεν υπάρχει απειρία μάνας. Η μάνα όμως γίνεται το παιδί, ξέρει πώς θα τον τατέψει, πώς θα τον φτάσει. Γιατί και την ίδια το έχει ζήσει αυτό. Δεν είναι. Οι μάνες είναι μάνες, δεν είναι. Είναι το ένστικτο. Ναι, μπορεί. Ζητάς, αυτά τα λάθη που κάνατε στους λάθη, οτιδήποτε, στους προηγούμενους γάμους και δεν είχαν, ας πούμε, δεν μακροημέρευσαν. Τι σκέφτεστε, πώς θα το κάνετε τώρα? Με την Αλίκη και θα αναλλιώσουν. Τώρα δεν είναι, κοίταξε. Αν γίνει κάποια διαφορά μεταξύ μας, θα φταίμε και οι δυο. Δεν φταίω μόνο εγώ. Γιατί παλιά φταίγατε μόνο εσείς? Όχι βέβαια. Δεν φταίγα μόνο εγώ. Έφταιγε και η άλλη γυναίκα, και η γυναίκα μου, και η άλλη γυναίκα, και η άλλη γυναίκα.
Σκέφτηκες αν θα υπάρχει χρόνος και αυτό για το μωρό. Δηλαδή, είναι το... έχει άλλα τέσσερα. Δηλαδή, έχει. Γιατί την πρώτη τι πολλά πράγματα. Κάνε, δεν είχα κάνει θέατρο, δεν είχα πάντα. Ναι. Και πολύ θέατρο. Ναι. Εγώ νομίζω. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δει. Όταν ήταν τα παιδιά μωρά, όταν ήταν μωρά, και κλαίγανε εγώ σηκωνόμουν και τα κρυσκάτωνα και τα έπινα. Είχαμε ένα λεκανάκι εκεί πέρα. Οι γυναίκες χυμώτησαν και εγώ πήγαινα το παιδί και το καθάριζα. Τέτοια μου τάζει. Το έπλυνα και το καθάριζα το παιδί, το έπλυνα το αυτό, το βάζα κοιμόταν. Τι είναι αυτό που έχετε που όλες οι γυναίκες που έχουν περάσει από τη ζωή σας αγαπάνε πολύ? Η αφοσίωση με προσφορά μου στη ζωή τους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι... Εσύ τι έχεις καταλάβει, Αλήκη, ποιο είναι το μυστικό? Ξέρει να αγαπάει. Ξέρει να αγαπάει. Και να το δείχνει. Και να το δείχνει. Αλλά ξέρει να αγαπάει και νομίζω αυτό είναι που του αντιγυρίζει η αγάπη πάλι πάνω του. Δηλαδή δεν μπορείς να μην τον αγαπήσεις έναν άνθρωπο που σου δείχνει και σου προσφέρει την αγάπη. Τώρα έχει συμφέρον και με αγαπάει. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Λόγω που θα γίνω γάμος. Περίμενε, κάθεται εκεί πέρα και μου λέει σήκω φέρνουμε το αυτό. Φέρνουμε το... το γιαούρτι. Ξαπλωμένη κάτι. Ναι, εσύ δεν μου ζητάς, μόνο εγώ. Και εγώ ζητάω, δεν είναι. Μπράβο. Ο γάμος πιστεύεις ότι είναι σημαντικό πράγμα, δηλαδή ότι θα αλλάξει, ξέρω εγώ, την ροή της σχέσης, όχι, θα την κάνει πιο... Ποτέ δεν το πίστευα αυτό. Δεν έχω αυτή την αίσθηση για το γάμο. Ο γάμος απλά επισφραγίζει κάτι που ήδη είναι ωραίο σε μια σχέση και που έχει δέσει. Εμείς ζούσαμε έτσι κι αλλιώς σαν παντρεμένοι. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε από την πρώτη στιγμή ζήσατε μαζί. Σχεδόν αμέσως συζήσαμε. Για ένα μεγάλο διάστημα κάναμε παρέα. Δηλαδή, η παρέα ήταν. Μπορεί να κράτησε και ένα τρίμηνο που κάναμε παρέα, η οποία σιγά σιγά κυλούσε προς το ερωτικό. Όταν πια φτάσαμε να γίνουμε ζευγάρι, πολύ σύντομα μετά μου πρότεινε και το δέχτηκα να μείνουμε μαζί. Εσείς τα προηγούμενα 3 χρόνια, τα προηγούμενα 3 από τη σχέση σας, είχες σκεφτεί ότι ήθελες να ξαναδοκιμάσεις, να ξαναμπεί σε μια διαδικασία οικογένειας κτλ. Δεν είχες προλάβει να κάνεις οικογένεια με τον πρώτο σύζυγο. Όχι. Είχα... Το ήθελες τότε και τότε. Ναι, σκεφτόμουν ότι θα ήθελα οικογένεια, θα ήθελα ένα παιδί, αλλά αυτά δεν γίνονται με παραγγελία. Ναι. Δεν μπορείς να παραγγείλεις ένα σύντροφο που να επιθυμεί και εκείνος ένα παιδί σαν και σένα. Και δεν ήξερα αν θα συμβεί. Ήτανε... Αλλά το σκεφτόσουν σαν έτσι... Ναι, ναι. Η ιδέα του παιδιού ήταν από πολύ νωρίς καρφωμένη στο μυαλό μου. Γιατί δεν είχες προσπαθεί παλιότερα? Ναι, γιατί ο σύζυγός μου δεν ήθελε να κάνουμε παιδί. Αλήθεια. Και με είχε πείσει για ένα διάστημα μεγάλο ότι δεν ήταν. Ότι δεν ήθελες ούτε εσύ. Ναι, από ότι σου μπήκε η ιδέα ότι όμως δεν γίνεται, εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Καθώς περνούν τα χρόνια και βλέπεις ότι το τρένο θα φύγει και οι επιλογές σου δεν θα είναι πια αυτές που ήταν. Ναι. Αρχίζει και πιέζει μέσα σου το ερώτημα πόσο το θέλω. Το θέλω πολύ, το θέλω λίγο, μπορώ χωρίς παιδί? Εγώ έριξα τη μαγιά. Από εκείνη τη μέρα, στην παραλία? Μπορεί, αλλά μέσα μου... Εσείς τι είδατε στα μάτια της? Είδα τη Λαχτάρα που έγινε ένα παιδί. Πολύ απλό είναι το πράγμα. Και σε άλλες γυναίκες το κοντί αυτό. Λαχτάρα που έγινε ένα παιδί. Και σου λέω, εσύ τι σε παιδί να κάνω? Θα το προσπαθήσουμε σιγά σιγά.